κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του σήμερα στο Πάμε Γήπεδο. Καλό απόγευμα, κύριε Βρούτση. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Πάμε Γήπεδο. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Θα συζητήσουμε βεβαίως για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, για την μεταρρύθμιση, την ψηφιακή μεταρρύθμιση στον χώρο του αθλητισμού. Θα θέλαμε όμως το σχόλιο σας για όσα πολύ σοβαρά καταγγέλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ρατσιστική και αυταρχική συμπεριφορά της βελγικής αστυνομίας. Με δύο ανθρώπους συνομίλησα από σήμερα το πρωί. Με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γκαγκάτση, και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σιμόπουλο Στράτο. Πέρα από αυτά που είδα και εγώ προσωπικά στα βίντεο και την επιστολή που ο ΠΑΟΚ μου έστειλε ως κοινοποίηση, καθότι πρώτη πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να σας πω ότι και εγώ εντυπωσιάστηκα με την αγριότητα και την πολύ άγρια διάθεση των αστυνομικών αρχών του Βελγίου απέναντι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα δεν ήμουν παρόν, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να μην υιοθετήσω αυτή την επιστολή του ΠΑΟΚ, η οποία μιλάει πλέον για μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Άφησαν ανθρώπους, φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έκαναν ολόκληρο ταξίδι να πάνε να δουν την ομάδα μας, τον ΠΑΟΚ, απέναντι στην Bridge. Δεν τους έδωσαν το δικαίωμα να μπουν στο γήπεδο. Αμέσως η ελληνική κυβέρνηση, διαμέσου του κυρίου Γεραπετρίτση, στην ομιλία που είχα μαζί του, του Υπουργού Εξωτερικών, αντέδρασε. Υπάρχει ήδη διάβημα προς την πρεσβεία της του Βελγίου και διάβημα προς τον πρέσβη του Βελγίου εδώ στην Ελλάδα. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάνουμε. Mm-hmm. Και ό,τι άλλο χρειαστεί είναι να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Θέλω μόνο δύο πράγματα να πω. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σηκώνουν αυτή τη στιγμή στις πλάτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο όσο αφορά την εκπροσώπησή μας στο εξωτερικό. Συνδυαστικά και με όλο το ποδόσφαιρο για τη δική τους θετική εξέλιξη και η δική τους πορεία ακόμα παραπέρα, σηκώνουν μαζί τους βαθμολογικά την Ελλάδα, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συστήνω ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται εμείς να δείξουμε την ίδια λογική, την ίδια συμπεριφορά. Δεν έχει κανένα λόγο ΠΑΟ και οι φιλαθλοί του να φερθούν με τον ίδιο τρόπο. Μπορούμε πολιτισμένα, με τη φωνή, με το πάθος, με τα λάβαρα του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο να ξεσηκώσουμε, να ξεσηκώσουμε και να ενδυναμώσουμε τους ποδοσφαιριστές μας και να πάρουμε το πολύτιμο θετικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ και αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός που παίζει. Άρα χρειάζεται ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση. Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει δυνάμεις όπως και ο Ολυμπιακός, άρα πάμε αισιόδοξα μπροστά. Από τις 9 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Μάλιστα, χθες ήταν και ο πρώτος αγώνας που εφαρμόστηκε. Πότε προβλέπετε το ηλεκτρονικό εισιτήριο να είναι σε πλήρη ισχύ? Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι ό,τι δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση διαμέσου του νόμου που υπερψηφίστηκε στη Βουλή, και δεν θα σταματήσω ποτέ να ευχαριστώ όλα τα κόμματα τα οποία πραγματικά υιοθέτησαν την άποψη ότι ο αθλητισμός δεν έχει χρώμα, δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο και μας ενώνει, και ότι όλοι είμαστε απέναντι στη βία. Και να ευχαριστήσω και τη Super League 1 με τη στάση της, την υπεύθυνη, και την ΕΠΟ ακόμα, αλλά και τους παράγοντες των ΠΑΕ, που ανεξάρτητα τι στα επιμέρους μπορεί να συζητούν δημόσια, στηρίζουν την προσπάθεια απέναντι στη βία. Ναι, ο νόμος πλέον υιοθετείται, η δέσμευσή μας γίνεται πράξη. Και βήμα-βήμα, ένα προς ένα, οι μεταρρυθμίσεις στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ γίνονται πράξη. Σήμερα, τα ελληνικά γήπεδα του ποδοσφαίρου και μπάσκετ έχουν κάμερες τις πιο υπερσύγχρονες, με την πιο υψηλή ανάλυση επίπεδο τεχνολογίας, που βλέπουν κάθε πλευρά του κάθε γηπέδου. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν. Και μάλιστα, επειδή νομοθετήσαμε τώρα, η τεχνολογία που έχουμε είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και πράγματι, 9 Τετάρτου, μόλις προχθές, όπως πολύ σωστά είπατε, αρχίζει η εφαρμογή της αυτοπροσωπείας στα γήπεδα όπως είχαμε δεσμευτεί. Με μια διαφορά, ότι δώσαμε το περιθώριο δείχνοντας κάποια κατανόηση στο αίτημα της Super League 1, δηλαδή την ομόφωνη επιθυμία όλων των ΠΑΕ, γιατί πρέπει να συνεννοούμαστε και συνεννοούμαστε, ξέρουμε να ακούμε, ότι μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου να τρέχουν και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα, έτσι ώστε να υπάρχει το μεταβατικό στάδιο κατανόησης και εξοικείωσης των φιλάθλων με το νέο σύστημα. Με τη νέα αγωνιστική περίοδο, αμιγώς το σύστημα θα ξεκινήσει με την ταυτοπροσωπία και μόνο με το ένα σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που θα υπάρχει και ταυτοπροσωπία. Αναβαθμίζεται. Άρα, ό,τι έχουμε πει γίνεται. Αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφαλείας με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Άλματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε άρθρο του πρόσφατα το γνωστό γερμανικό περιοδικό, το Kicker.
Έχετε απόλυτο δίκιο, όχι μόνο το κίκερ, που πραγματικά το ελληνικό ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, επαναλαμβάνω, και οι δύο αυτοί αθλητικοί χώροι, και γήπεδο μπάσκετ, αναβαθμίζονται με πρωτοποριακό και με μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Κάτι που δεν υπήρχε στη χώρα μας δυστυχώς, όμως τώρα γίνεται πράξη. Ξεπερνάμε και τα πιο υψηλά στάνταρ της Ευρώπης και αυτό είναι το πολύ θετικό. Άλλωστε και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της UEFA, που σε μια πρόσφατη συνέντευξή του σε εφημερίδα Κυριακάτικη εδώ στην Ελλάδα, είπε ότι μένει εντυπωσιασμένος με τη θεαματική αλλαγή που βλέπει στα ελληνικά γήπεδα και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και τις δικές μας οπτικές όσο αφορά την εξέλιξη από τις 2 Φεβρουαρίου που βγήκε το ΦΕΚ της εφαρμογής του νόμου 5085 για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για τα δύο γήπεδα, για τα δύο στάδια, το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και το Καφθανζόγλιο Στάδιο της Θεσσαλονίκης. Σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Να ξεκινήσω με το Καφθαντζόγλιο, το οποίο αύριο θα επισκεφτώ και τη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι η προτεραιότητά μας αποτελεί η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει το ειδικό της εμβληματικό ΟΑΚΑ, που για μας έχει μπει η λέξη Καφθαντζόγλιο. Γι' αυτό άλλωστε και η επιχορήγηση που δώσαμε, και δεν είναι μόνο μία ευχή πολιτική, είναι 150% στον προπολογισμό της. Δηλαδή χρήματα που δεν τα είχε δει ποτέ το Καφθαντζόγλιο, έτσι ώστε με ταχύτατες διαδικασίες το Καφθαντζόγλιο μέχρι τέλος του χρόνου να καταστεί ένα σύγχρονο γήπεδο, το οποίο με τους πόρους που θα έρχονται κάθε χρόνο πλέον, πολύ σύντομα να είναι ένα γήπεδο εισάξιο των προσδοκιών που αξίζουν στη Βόρεια Ελλάδα. Και όσο αφορά το ΆΚΑ, για το οποίο συνεχώς παρεμβαίνουμε με διάφορα έργα μέσα στο χώρο του ΆΚΑ, το εμβληματικό πανελλαδικό αυτό γήπεδο, αθλητικό χώρο, που είναι η κυψέλη του αθλητισμού της χώρας μας, για το ΆΚΑ που γνωρίζετε την περιπέτεια που περάσαμε με την στατική του ανεπάρκεια, σήμερα είμαστε στη φάση της στατικής επάρκειας. Μένουν λίγα πράγματα ακόμα για να μας χωρίσουν από τη λειτουργία του. Δηλαδή, η πυρασφάλεια που δεν είχε ποτέ και η οποία για μένα αποτελεί ακρογωνίο λίθο μαζί με τη στατική επάρκεια από τότε που έγινε υπουργός για κάθε αθλητική εγκατάσταση της χώρας. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Μαΐου και τα δύο αυτά θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως και το γήπεδο του ΆΚΑ, το στάδιο του ΆΚΑ, το εμβληματικό αυτό στάδιο που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004, πριν 20 ακριβώς χρόνια, θα είναι και πάλι λειτουργικό και θα μας κάνει περήφανος και θα μας δώσει τη χαρά να δούμε πολλές ωραίες αθλητικές δραστηριότητες. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, έχετε προχωρήσει και σε μια πρωτοποριακή μεταρρύθμιση αυτή της ψηφιοποίησης όλου του ελληνικού αθλητισμού μέσω του προγράμματος ΙΚΟΥΡΟΣ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω ίσως το πιο σημαντικό που συνέβη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, με την εμπειρία του Υπουργού Εργασίας, που έχω φτιάξει την Εργάνη, όπως γνωρίζετε, και διάφορα άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, ρώτησα παράγοντες, ολυμπιονίκες, πρωταγωνιστές του αθλητισμού της χώρας μας, ποιο είναι το μέγεθος του ελληνικού αθλητισμού. Από την πρώτη μέρα, κανείς δεν ήξερε να μου απαντήσει. Έβαλα λοιπόν ένα στόχο κυρίαρχο. Να βρούμε το μέγεθος του ελληνικού αθλητισμού με μια καινοτόμα πλέον χαρτογράφηση ψηφιακή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και έγινε πράξη μόλις λίγες μέρες πριν. Στις 21 Μαρτίου παρουσίασα τη χαρτογράφηση του ελληνικού αθλητισμού με το ΙΚΟΥΡΟΣ. Πλέον στο νέο σύγχρονο site του Υπουργείου Αθλητισμού, κάθε φίλαθλος, κάθε αθλητής, κάθε παράγοντας, κάθε προπονητής μπορεί να δει όλα τα στοιχεία του αθλητισμού της χώρας μας, για κάθε άθλημα ξεχωριστά, για κάθε ομοσπονδία, για κάθε δήμο, ποια σωματεία διαθέτει, το σύνολο των σωματείων της χώρας. Για πρώτη φορά έχουμε ένα πολύτιμο, μοναδικό, καινοτόμο εργαλείο, βάσει του οποίου μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις για τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι πραγματικά μια καινοτομία η οποία αλλάζει τα δεδομένα στον ελληνικό αθλητισμό, γράφει ιστορία και πιστεύω ότι στο μέλλον και οι επόμενοι Υπουργοί Αθλητισμού και ο ελληνικός αθλητισμός θα το χρησιμοποιήσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην κοινή προσπάθεια. Και μία προσωπική ερώτηση πριν ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα συνομιλία μας. Αποτελούν ηθική ικανοποίηση για εσάς τα πολύ καλά λόγια του Μίλτου Τεντόγλου, του Ολυμπιονίκη μας, προς το πρόσωπό σας για τα βελτιωτικά έργα στο προπονητικό κέντρο του ΟΑΚΑ? Κοιτάξτε, αυτό που έγινε στο προπονητικό κέντρο του ΟΑΚΑ είναι πραγματικά πολύ θετικό, αλλά είναι αυτονόητο. Εγώ όταν πρωτοπήγα πριν 3,5 μήνες, πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ άβολα όταν είδα τον Μίλτο τον Τεντόγλου, τον προπονητή του, άλλους αθλητές να εργάζονται, να γυμνάζονται μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν τιμούν τον ελληνικό αθλητισμό. Και μιλάμε για τους κορυφαίους αθλητές μας. Δεσμεύτηκα ότι φεύγω με αισθήματα όχι ευχάριστα και θα γυρίσω σε 3 μήνες. Η εντολή που δόθηκε ήταν να γίνουν τα πάντα. Επέστρεψα μετά 3 μήνες και πραγματικά έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητήρια. Άλλαξαν τα πάντα. Έφυγαν εκείνοι οι κουβάδες που βλέπατε να πέφτουν το νερό, το έχετε δείξει πολλές φορές
όταν έβρεχε. Mm-hmm. Πλέον υπάρχει θέρμανση και ψήξη. Άλλαξαν όλα τα όργανα γυμναστικής και πράγματι ο Τεντόγλου ο Μίλτος, αυτός ο περίφημος, ο παγκόσμιος αθλητής, ο εμβληματικός για την Ελλάδα που μας έχει κάνει τόσο περήφανους, είπε πραγματικά καλά λόγια. Εγώ αισθάνθηκα άβολα πάλι όταν ένας τέτοιος αθλητής λέει για τον Υπουργό Αθλητισμού. Είπα και λέω όμως ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η προσπάθεια για την αναβάθμιση του ελληνικού αθλητισμού δεν σταματάει, ούτε η προσπάθεια για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έχουμε μία σειρά από πρωτοβουλίες που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα που θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να σηκώσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε τον ελληνικό αθλητισμό και τους αθλητές μας. Και μην ξεχνάμε ότι είναι Ολυμπιακή χρονιά. Κύριε Βρούτση, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας. Θα πάμε εκεί πέρα. Παρά μας και τιμή μας που είστε κοντά μας. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε διαδικασία.